48 ώρες απεργιακές κινητοποιήσεις με την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου για τις εργασιακές σχέσεις, κύριε Αδαμίδη. Σε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, η ΓΕΝΟΠ αποφάσισε 48 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις, καθώς επίσης και συλλαλητήρια ή δυνατόν στις δύο πόλεις, Πτολεμαΐδα και Μεγαλόπολη, πριν την έναρξη των απεργιών, μάλλον κατά τις 17 του μήνα Κυριακή, εφόσον κατατεθεί τότε το νομοσχέδιο για να πάει για ψήφιση. Ένα νομοσχέδιο που διαλύει τις εργασιακές σχέσεις, μιλάει για απολύτως ατομικές συμβάσεις και απαγορεύει όσοι εργαζόμενοι ενταχθούν στην εταιρεία, στο μέλλον, να καλύπτονται και να προστατεύονται από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τον Κανονισμό. Μαζί με αυτό είναι ανοιχτό το θέμα και της ιδιωτικοποίησης του ΔΔΕ, της μερικής περαιτέρω ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΙΕ και βεβαίως επειδή στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο το κεφάλαιο 5 μιλάει για την περαιτέρω ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου είναι και σκανδαλώδης κατά την άποψή μου. Γίνεται σαφέστατη αναφορά στην θέση και την δήλωση του Πρωθυπουργού ότι μέχρι το 28 θα κλείσουν όλες οι λιγνητικές μονάδες, άρα αυτά δεν είναι δηλώσεις στον αέρα. Ετοιμάζεται ένας σχεδιασμός προκειμένου να κλείσουν όλες οι λιγνητικές μονάδες της χώρας μέχρι το 28. Εγώ πιστεύω ότι θα κλείσουν και νωρίτερα, μετά και τις κινήσεις των επιχειρηματικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στο φυσικό αέριο. Είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τον αγώνα, όπως και την προηγούμενη φορά, όπως και τις προηγούμενες φορές, προκειμένου να σταματήσουμε αυτόν τον κατήφορο που θα ξεκινήσει και θα αφορά πρωτίστως τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται οι λιγνητικοί σταθμοί στην Δυτική Μακεδονία και στην Αρκαδία και βεβαίως αυτό που είναι χτύπημα στα εργασιακά και είναι εμβληματικής σημασίας απόφαση θα γυρίσει τα εργασιακά θέματα στη χώρα μας όχι στην κανονικότητα αλλά 100 χρόνια πίσω σε συνθήκες γαλέρας και σε εργασιακή ζούγκλα. Μιλάμε για τη μητέρα των μαχών, θα έχουμε διακοπές, θα έχουμε θέματα στην ηλεκτροδότηση της χώρας. Το θέμα αυτό αποκλειστικά αφορά τον ανεξάρτητο διαχειριστή συστήματος. Αυτό που εγώ μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι το ότι εμείς θα δώσουμε τη μάχη. Η χώρα έχει εγκατεστημένη ισχύ περισσότερο από 17.500 ΜΒ. Η ζήτηση στην αιχμή της δεν αγγίζει τις 8.000 ΜΒ. Άρα, ό,τι γίνει από διακοπές θα είναι μια προβοκάτσια κατά των εργαζομένων.